Μια ατελείωτη γραφειοκρατική διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη προκειμένου να γραφεί η τελευταία πράξη του δράματο για του 12 πρόσφυγε που βρήκαν τραγικό θάνατο στα νερά του Ιωνίου Πελάγου, λίγο έξω από του Παξού, το πρωί του Σαββάτου. Στην ιατροδικαστική υπηρεσία Ιωαννίνων ολοκληρώνεται η διαδικασία τη νεκροψία νεκροτομή. Ωστόσο, μέχρι και τη διαδικασία τη ταφή θα πρέπει να επιληθούν ζητήματα όπω η ταυτοποίηση των σωρών αλλά και η ίδια η διαδικασία και ο χώρο όπου θα ταφούν. Υπάρχουν όμω και απρόβλεπτα, όπω είναι η ανάληψη του κόστου για τη μεταφορά των σωρών των 12 ναυαγών, καθώ τα γραφεία τελετών από την περιοχή τη Πρέβεζα έχουν ήδη αποστείλει τα σχετικά παραστατικά, προκειμένου να εξοφληθούν από την πολιτική προστασία. Μέχρι το μεσημέρι, ωστόσο, δεν είχε βρεθεί κάποια λύση ούτε για αυτό το ζήτημα, αλλά ούτε και για το νεκροταφείο, στο οποίο θα ταφούν. Ο Τζιχάντ Αλμπουχαραλή, που απέκτησε τεράστια εμπειρία από την αρχή του προσφυγικού προβλήματο στη χώρα και ειδικότερα στα Γιάννενα, προσφέροντα εθελοντικά τι υπηρεσίε του σε διάφορου τομεί, τόνισε πω σε αντίστοιχε περιπτώσει νεκρών προσφύγων στον Κατσικά και το Τσεπέλοβο υπήρξε άριστη συνεργασία με του οικείου Δήμου και οι ΜΚΟ ανέλαβαν την κάλυψη των δαπανών, κάτι που εκτιμά ότι θα πρέπει να γίνει και τώρα. Είχαμε εμεί δύο ή τρει περιπτώσει που έχουν γίνει. Δηλαδή, δύο στο Κατσικά, που έχουν πιθάνει μια γυναίκα και ένα άντρα, και μία περίπτωση η οποία έχει γινει γίνει στο κατσικα που έχουμε πεθάνει μια Είχαμε μεγάλη βοήθεια τότε εκ μέρου τη Δημοτική Αρχέ, δηλαδή με την προσφορά τάφο, δηλαδή όταν ο κραταφείο του Ανάγιο Νικόλαου, και είχαμε βοήθεια οπωσδήποτε από τα ΜΚΟ. Το οποίο έχω την εντύπωση και σε αυτή την περίπτωση τώρα έχει μία αλφα αποχρεώσει Ευρώπη εκπροσωπώντα με τα ΜΚΟ να βοηθήσουν σε αυτό το πράγμα. φυσικά, διαδικασία ταφή από θρησκευτική κατάσταση χρειάζεται μια παρουσία κάποιο εκπρόσωπο. Δηλαδή, όπω λέμε εμεί η Εκκλησία, να διαβάζουν του νεκρού. Α, και αυτό γίνεται δεν είναι δύσκολο. γιατί δηλαδή, μέσα στο, προσφυγικό υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να προσφέρουν αυτή τη τελέτη, δηλαδή το χειριτισμό, γιατί τελευταία τους ανθρώπους για να πάνε εκεί στο τελευταίο μέρος που μπορούν να ξεκορστούν. Και νομίζω όσο τόσο συντομότερο θα γίνει. Η Ελλάδα έχει δώσει πολλά πράγματα. Η Ελλάδα δίνει και θα δίνει. Αυτό αποδεικνύεται στο βάθος του χρόνου, το είχα δει από κοντά εγώ και πραγματικά ένα μεγάλο ευχαριστώ από τον πιο φτωχό στον πιο πλούσιο. Από το πιο υπεύθυνο στο πιο που είναι απλά που δεν μπορεί να κάνει τίποτα και μας βλέπει μόνο. Ε, νομίζω και τώρα πρέπει να είμαστε ενωμένοι να τους δίνουμε τη τελευταία ευκαιρία τους, τουλάχιστον να ξεκουραστούν τελευταίες στιγμές της του ταξιδιού του, το οποίο έφτασε εδώ και δεν μπορούσαν να κάνουν κάτι. Τα όνειρά του ήταν μεγάλα, φυσικά δεν έχει γίνει τίποτα. Αλλά γνώμη μου ότι πρέπει να συνεχίζουμε αυτή την αγώνα. Είναι ένα πόλεμο που γίνεται ενάντια τη Ελλάδα. Φυσικά υπάρχουν πολλά εξωτερικέ δυνάμει που ε, έχουν πολλά συμφέροντα σε αυτό το πόλεμο εκεί. Οι βόμβε που ε, είναι ανθρώπινε, βόμβε που δίνουν σε αυτό το πράγμα και αυτό το λυπάμαι. Εύχομαι κατά κάποιο τρόπο αυτή μπορεί να έξω και αν μα ακούνε, να σταματήσουν αυτό το πόλεμο με ανθρώπινε βόμβε. Γιατί είναι κρίμα και οι άνθρωποι που είναι εδώ να βλέπουν αυτέ οι εικόνε, και κρίμα οι άνθρωποι που έχουν πολλά όνειρα για να φτάσουν στον παράδεισο τη Ευρώπη, το οποίο δεν το ξέρουν στην πραγματικότητα τι είναι, γιατί νομίζουν ότι είναι απόλυτα παράδεισο και ότι θα έρθουν από εδώ και θα είναι το τέλειο. Είναι πολύ λυπηρό εκεί που φτάσαμε. Παρ' όλα αυτά συνεχίζουν να έρχονται, έτσι. Και θα συνεχίζουν, νομίζω, γιατί εσεί ξέρετε και καλύτερα από μένα μέσα στα πράγματα ότι αυτό ο πόλεμο είναι ατέλειωτο. Ξεκίνησε και δεν μπορεί. Αυτό το είχα μπει και πολλέ άλλε φορέ. Δηλαδή, αυτοί που ε, θέλουν να πάρουν ένα χωράφι και λένε θα κάψουμε μόνο αυτό το χωράφι, έχουν κάψει όλο το δάσο και σε λίγο θα του φτάσει η φωτιά και στα σπίτια του. Φτάνει πια. Ε, νομίζω κουράστηκαν όλοι οι άνθρωποι από αυτό το πράγμα. Κουράστηκαν οι άνθρωποι μέσα στον πόλεμο που είναι στη Συρία, που είναι στη Γεμένη, που είναι σε πολλές χώρες, Δηλαδή, όλοι είχαν επανάσταση, όλοι έχουν όνειρα, όλοι έχουν κάτι, αλλά δυστυχώς κανείς δεν έχει φτάσει σε τίποτα στην πραγματικότητα. Βαρεθήκαμε όλοι. Και εγώ είμαι από αυτούς που επιφέρω, στεναχωριέμαι, κλαίω. Δηλαδή, καταλάβατε, δηλαδή, αλλά κλαίει και για το κάθε Έλληνα που υποφέρει και από εδώ. Δηλαδή, και η Ελλάδα έχει ό, όριο στην αντοχή της, δίκιο έχω. Ο κάθε εχω ο καθε ένα που παραπονιέται, αλλά τι να κάναμε, δηλαδή δεν φταίει η βόμβα, φταίει αυτός που πηθάει τη βόμβα.